Λοιπόν, και στο ρητηρική παλινδρόμηση. Πολύ συχνή. Το 83 ο Γούνταρτ, που ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα, είπε ότι είναι πάρα πολύ ειρωνικό το ότι τα τελευταία 30 χρόνια, το 83, γίναμε experts, ας πούμε, στα είδη χειρουργείων της κυστεροτηρικής παλινδρόμησης και αναπτύχθηκε και καταλάβαμε τόσο πολύ αυτά, ενώ δεν είχαμε καταλάβει τίποτα για τη φυσική εξέλιξη της νόσου. Και νομίζω ότι τώρα έχουν αρχίσει και μπαίνουν πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα, καταρρύπτοντας όχι μόνο τους παλιούς μύθους, αλλά ακόμα και τους πιο απλούς τρόπους και μύθους προσέγγισης που μπορεί να είναι η χημειοπροφύλαξη, για παράδειγμα, στα παιδιά που έχουν ήπιο βαθμό παλινδρόμηση. Για να δούμε τι θα μας πει ο κύριος οικονόμου. Μια ερώτηση. Όταν... Δεν τα είπαμε ακόμα. Όχι, για το θέμα των μύθων. Σε όλα τα βιβλία υπάρχει έτσι να σας κάνω την ερώτηση αν το κανάλι πρέπει να είναι 1:5. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που είπα, το μύθος. Εν όλο στη χειρουργική μέθοδο, γιατί σε κάποιες μεθόδους έχει νόημα. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε ουσιαστικά διαγνωσμένα περιστατικά. Έτσι, η Μαρία, 4 χρόνων, έχει κάνει ένα επεισόδιο πυελινεφρίτιδας. Δεν είχε κάποιο άλλο ιστορικό στην υπάρχουσα νόσου. Στον υπέρηχο δεν φάνηκε να έχει κάποια υδρονέφρωση. Η ουροδόχος κύστης στην ούρησή της είναι χωρίς πόλυμα. Βέβαια, εμείς στα πλαίσια αυτά όλων που αναφέραμε προηγουμένως στην διερεύνηση των ουρολοιμόξεων, της κάναμε και μια κύστεο ουρυθρογραφία, στην οποία φάνηκε να έχει παλινδρόμηση τρίτου βαθμού δεξιά. Το DMSA, το οποίο επίσης το κάναμε, δεν φαίνεται να έχει κάποιες βλάβες ο νεφρός, ήταν φυσιολογική, χωρίς ουλές. Ουσιαστικά η διάγνωση που θέσαμε εδώ ήταν η πρωτοπαθή SCOP, κυστεροειδητική παλινδρόμηση. Όταν πάμε να θεραπεύσουμε παιδιά με κυστεροειδητική παλινδρόμηση, ο βασικός στόχος είναι η φυσιολογική ανάπτυξη των νεφρών και η πρόληψη ουσιαστικά των νεφρικών βλαβών. Επομένως, τι θα κάνουμε στη Μαρία? Ας ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση, κύριε Γιφτόπουλε. Τι προτείνετε? Ορίστε. Πέστε. Πεινάσαμε. Πέστε μας τα εσείς. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ουσιαστικά, οι επιλογές είναι έτσι. Αντιβίωση, χημειοπροφύλαξη με αντιβίωση. Ενδοσκοπική θεραπεία με D-flax, χειρουργική θεραπεία. Αυτές είναι τα τρεις βασικές επιλογές. Το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα παιδί με κυστεροειδητική παλινδρόμηση, εξαρτάται βασικά από το βαθμό της υδρονέφρωσης, εξαρτάται από το να κάνει υποτροπιά στους ουρολοιμόξεις ή όχι, εξαρτάται από τη λειτουργία του σύστοιχου νεφρού και του τερόπλευρου νεφρού, εξαρτάται αν είναι μονόπλευρη ή αφωτερόπλευρη. Εντάξει, φυσικά εξαρτάται, αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα, ότι υπάρχουν πολύ ψηλά αυτόματη σίαση στην πενταετία. Έτσι, βλέπετε εδώ πόσο ψηλά είναι στην grade 1 προς grade 2, στην τρίτη βαθμού και φυσικά τέτοια. Ουσιαστικά η μοναδική ένδειξη για χειρουργείο. Και όταν μιλάμε για χειρουργείο, μιλάμε για ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, είναι η παλινδρόμηση 5ου βαθμού, σίγουρα. Για το 4ο υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Αυτό που αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε στη Μαρία είναι να τη βάλουμε σε συντηρητική θεραπεία. Βέβαια, δεν το αποφασίσαμε ξεκάθαρα. Εξηγήσαμε στους γονείς, τους είπαμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα ίαση στην πενταετία 50%, και δέχτηκαν να μπουν σε μια διαδικασία χημειοπροφύλαξης. Ξέρουμε ότι η χημειοπροφύλαξη δεν μειώνει τα ποσοστά των ουρολοιμόξεων. Αντίστοιχα, αυτό που βελτιώνει είναι η επίπτωση των ουρολοιμόξεων. Και μάλιστα δεν φαίνεται να έχει κάποια διαφορά και με το χειρουργείο. Αυτό που βλέπουμε εδώ και κάναμε στο παιδί τελικά, έτσι είπαμε να του δώσουμε τη χημειοπροφύλαξη. Στους γονείς προτείναμε να κάνει και D-flax το παιδί. Βέβαια, αρνήθηκαν και δέχτηκαν να μπουν σε χημειοθεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε και να συζητήσουμε τους γονείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε διαδικασία χημειοπροφύλαξης, δεν θέλουν να έχουν τον φόβο των ουρολοιμόξεων. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτά τα παιδιά, η κατάλληλη θεραπευτική μέθοδος για τέτοιου βαθμού παλινδρόμησης πιθανότητα είναι το D-flax. Το D-flax δεν αντικαθιστά το ανοιχτό χειρουργείο, το D-flax αντικαθιστά, όπως φαίνεται, την χημειοπροφύλαξη. Στο παιδί αυτό, επομένως, αντιβίωση. Συνιστούμε ταυτόχρονα αυξημένη πρόσληψη υγρών, καθώς επίσης τακτική και πλήρωση και πλήρη και ένωση της κύστης. Ενώ πρέπει να κάνουμε πανέλεγχο με κυστεογραφία. Σίγουρα η κλασική κυστεογραφία μας δίνει πολύ καλές πληροφορίες, αλλά τη χρησιμοποιούμε περισσότερο στην αρχική εκτίμηση, στην παρακολούθηση. Καλύτερα να γίνεται με ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία. Αυτά για την
Λοιπόν, και time out. Επανειδρόμηση. Είπαμε να την κάνουμε λίγο σύντομη, ότι... ξέραμε ότι ο χρόνος θα είναι μαζεμένος. Και για να πιο πολύ να το χαρούμε στη συζήτηση. Λοιπόν, ένα βασικό πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα μιλάμε για αυτό που ονομάζουν VUR symptom, δηλαδή σύμπτωμα παλινδρόμησης, και VUR disease, όπου είναι η πάθηση. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και στην παρουσίαση, και στον τρόπο που εξελίσσεται, και στην αντιμετώπιση. Το symptom, το VUR symptom, είναι κυρίως σε κορίτσια. Έχει μικρού βαθμού παλινδρόμηση, δεν έχει ουλές αν κάνουμε DMSA scans. Είναι μια καλοήθης παλινδρόμηση που συνήθως σχετίζεται με δυσλειτουργική ούρηση. Διορθώνοντας τη δυσλειτουργική ούρηση, πεινάμε όλοι, και δίνοντας χρόνο στην κύστη να οριμάσει και στο παιδί να μεγαλώσει, προφυλάσσοντας από τις επιπλοκές των λοιμόξεων και όχι υποχρεωτικά της παλινδρόμησης, κερδίζουμε αυτό που θέλουμε. Άρα η ανάγκη χειρουργείου, ακόμα και η ενδοσκοπική, η οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, είναι χαμηλού κόστου σχετικά, είναι πολύ εύπεπτη από τους ασθενείς, δεν θα πρέπει να τονίζεται σε αυτά τα περιστατικά. Απ' την άλλη, το VUR disease, η νόσος δηλαδή της παλινδρόμησης, συνήθως εμφανίζεται σε αγόρια, σχετίζεται από ό,τι φαίνεται με σημαντικές μορφολογικές αλλοιώσεις στο επίπεδο του νεφρού και πιθανώς αυτό να υποδηλώνει εμβριολογικά malformations του νεφρού, όχι κάτι δηλαδή επίκτητο, αλλά κάτι το οποίο έγινε λόγω ελαττωμένης εισόδου του ουρητηρικού φύματος στο νεφρικό παρέχημα του αρχέγονου. Έχει πολύ βαρύτερη εξέλιξη, έχει θετικές ουλές συχνά στο DMSA και συνήθως θα χρειαστεί πιο επιθετική αντιμετώπιση. Άρα, το πρώτο που πρέπει να ξεχωρίσουμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, δίνοντας τη γνώμη μας, είναι γιατί μιλάμε. Μιλάμε για μια, σε εισαγωγικά, καλοήθη παλινδρόμηση ούρων, ετερόπλευρη, χωρίς υποκείμενες άλλες ανομαλίες, ή μιλάμε για κάτι το οποίο θα πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί. Δεύτερος μύθος. Χημειοπροφύλαξη. Από τι κινδυνεύει το παιδί? Κινδυνεύει από την παλινδρόμηση, από τις λοιμώξεις ή από τίποτα? Θέλει κάποιος να μας πει μια άποψη, έτσι, για να πιέσουμε το κουβάρι? Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι η παλινδρόμηση που προκαλεί τις βλάβες, είναι τα μολυσμένα ούρα, η ουρολίμωξη που έχει μεγαλύτερη σημασία. Αυτό γενικά είναι παραδεκτό. Παρότι μιλάμε και για reflux νεφρόπαθη, δηλαδή παλινδρόμηση ούρων και αυξημένες πιέσεις στο επίπεδο της νεφρικής στυλής κτλ., φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του νεφρού είναι η φλεγμονή λόγω λοιμώξεως. Δηλαδή μια πυλονεφρίτιδα. Έλα όμως τώρα που φαίνεται από τις μελέτες, παρότι η Σμέλη πριν από πολλά χρόνια ήταν αυτή που έφερε την επανάσταση και είπε ότι στα low grade παλινδρομήσεις μην κάνετε χειρουργείο, δώστε αντιβίωση και θα πάνε μια χαρά τα παιδιά. Φαίνεται τώρα ότι και αντιβίωση να μην δώσεις, στα low grade πιθανώς να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά. Αυτό που συζητάνε είναι ότι πλέον ούτε καν αντιβίωση και απλά αντιμετωπίζουμε την ουρολίμωξη. Να κάνει ουρολίμωξη. Δηλαδή, εδώ έρχομαι σε ένα άλλο ζήτημα. Έστω λοιπόν ότι υιοθετούμε μία πολιτική όπου πετάμε τη χημειοπροφύλαξη από το τραπέζι, καθησυχάζουμε τους γονείς ότι επειδή το παιδάκι έχει δεύτερου βαθμού παλινδρόμηση, δεν έχει ουλές, ούτε στον υπέρυχο κάποια άλλη αλλίωση. Εντάξει, να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα, την καθαριότητα, την υγιεινή, τη δυσκυλιότητα και ότι δώσει του χρόνου και αυτή η παλινδρόμηση λογικά θα φύγει μόνη της, μην αγχώνεστε, δεν κινδυνεύει τον νεφρό κτλ. Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι η έγκαιρη διάγνωση. Και εκεί έρχεται το πρόβλημα, γιατί και τα guidelines μετά από τέτοιες μελέτες είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυξημένη ευαισθησία είτε του θεράποντα είτε του γονιού. Άρα πετάμε τον μπαλάκι από εμάς στους γονείς και αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί, νομίζω, πάλι κατά περίπτωση. Γι' αυτό δεν γουστάρω τα guidelines, γιατί ομογενοποιούν δεκάδες ασθενείς, οι οποίες είναι από cohort studies που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με τον ασθενή που έχουμε εμείς αύριο απέναντί μας, και βγάζουμε ρετσέτες, και άντε να εξηγήσεις τώρα στην μάνα του χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου ότι θα πρέπει να έχει ευαισθησία και μόλις το παιδάκι της των 2 ή 3 ή 4 χρονών κάνει πυρετό, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι μια γενική ουρών και καλλιέργεια για να αποκλείσει μια ουρολίμωξη. Γιατί αν το πάμε έτσι, πιθανώς ποτέ να μην χρειαζόταν προφύλαξη. Μόνο και μόνο με την έγκαιρη αγωγή. Άρα μπαίνει και ένα σημείο τέτοιο ότι ναι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πιθανώς η χημειοπροφύλαξη να είναι άχρηστη, αλλά
Ας είμαστε προσεκτικοί σε ποιο περιβάλλον, σε ποιους γονείς απευθυνόμαστε και το λέμε, και ευαισθητοποιώντας τους ότι ναι, δεν θα πάρει το παιδί χημειοπροφύλαξη, δεν υπάρχει λόγος, αλλά θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα alert με το που θα δείτε ένα σύμπτωμα ή έναν περίεργο πυρετό, αποκλείστε την ουρολίμωξη και μετά ας είναι ότι είναι. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει με μια σχετική ασφάλεια. Και για να κλείσω το σχόλιο, υπάρχει τώρα μια μεγάλη μελέτη τυχιοποιημένη με 600 παιδιά που άρχισε από τον John Hopkins, η Rivour Study, που προσπαθεί να δείξει ακριβώς αυτό, αν έχει νόημα να δίνουμε προφύλαξη ή όχι, με αυστηρά κριτήρια. Και πάλι όμως με τις μελέτες και το evidence-based medicine έχω πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος Χατζηχρήστου. Ωραία. Βρίσκω μια ευκαιρία. Θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα, ένα ωραίο debate την επόμενη χρονιά να είμαστε καλά, αν έρθουμε ξανά εδώ, λόγω οικονομικών καταστάσεων μιλάω. Evidence-based medicine versus patient-based medicine. Personalized. Γιατί έχω την αίσθηση ότι μιλάμε μονίμως για νούμερα, για odds ratio, για μελέτες που είναι δημοσιευμένες από εδώ, από εκεί και παραπέρα και ξεχνάμε τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας, ο οποίος πιθανώς δεν είναι ίδιος με τον Νοτιοαμερικανό, τον Αργεντίνο και τον Ρώσο, έτσι, με χιλιάδες διαφορετικές παραμέτρους στην υγιεινή, στη διατροφή, στις συνήθειες, στις ώρες, σε οτιδήποτε, έτσι. Και ομογενοποιούμε πράγματα βγάζοντας κάθε τόσο είτε guidelines είτε levels of evidence, τα οποία η αίσθησή μου είναι ότι έχουμε ξεχάσει ότι κάθε ασθενής είναι κάτι ξεχωριστό. Βέβαια, ναι, εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και η εμπειρία είναι μέσα στο evidence, στο evidence-based, αλλά ο κ. Γευτόπουλος έχει πολύ δίκιο και μάλιστα υπάρχει και το πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο όλοι οι ειδικευόμενοι στην Αμερική πλέον εξασκούνται, που είναι το cultural competence, το οποίο είναι μια άλλη, η πολιτισμική προσαρμογή, γιατί γινόμαστε και εδώ στην Ελλάδα πλέον πολυπολιτισμική χώρα και έχει μεγάλη σημασία. Θεωρώ, Κώστα, ότι η πρότασή σου είναι πολύ ωραία και μάλιστα δούλεψε τη στο μυαλό σου και ανέπτυξε το, ούτως ή άλλως έτσι αυτό είναι το σχολείο. Όπως είπαμε και από χθες στην πρώτη, ότι μιλήσαμε για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση, τι αλλάζει, και θα ήθελα του χρόνου να πούμε, να έχουμε εδώ πέρα και κάποιους από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, λίγο να τους προκαλέσουμε επιτέλους να αλλάξουν τα πράγματα, τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να βελτιωθεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλες αυτές είναι οι ιδέες στις οποίες... Αυτό που είπατε με το cultural competence έχει ενδιαφέρον, όμως δεν αναφέρομαι μόνο στην εκπαίδευση του γιατρού, εκτός από αφομοιωτή guidelines να έχει και κλινική προσέγγιση. Μιλάω ακόμα και στην προσέγγιση την επιστημονική. Συγγνώμη, το cultural competence, για να δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό που είναι από τα χωράφια μου. Η πρόορη εξυπηρεμάτηση είναι εντελώς διαφορετική για τον Ιαπωνέζο, για τον Πακιστανό, τον Ινδό και για τον Έλληνα ή τον Αμερικάνο. Και εντελώς διαφορετικά πρέπει να αντιμετωπίζετε. Εντελώς. Δηλαδή, οι Ιάπωνες που είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή τους και όλοι, δεν είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για έναν Ισραηλινό, παραδείγματος χάρη, η πρόορη εξυπηρεμάτηση, άμα ήταν εδώ πέρα ο Γιώργος Μουβάρτη, θα σας έλεγε ότι είναι θέμα μόνο όταν δεν μπορούν να κάνουν παιδί, όταν δεν μπορούν να προλαβαίνουν να μπουν μέσα. Οι ultra-orthodox αυτοί. Αυτό είναι. Οπότε προσαρμόζονται, ακριβώς αυτό που λες, είναι, Κώστα, προσαρμόζονται τα guidelines στην κουλτούρα και στις ανάγκες του τόπου, του ασθενή, για να φτάσουν στο personalized medicine που πρέπει να έχει το προφίλ του και να προσαρμόσεις. Τι είσαι εκεί. Θα προχωρήσουμε να πούμε και... Ναι. Το μόνο που τελειώνει η ώρα, λίγο για να το κρατήσουμε... Αρχίσαμε παρατέταρτο, θα τελειώσουμε παρατέταρτο, σας το υπόσχομαι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις της αποσύρω, αλλά μισό λεπτό μία παρατήρηση, επειδή έχει πολύ σημαντικό. Τη δυσχέρεια στο να πείσουμε το συγγενή, το γονιό, να μην πάρει αντιβίωση. Ένα καλό τρίκ είναι, γιατί συμφωνώ ακριβώς με αυτά που είπα, είναι μην παίρνει συνέχεια, γιατί αν το πάθεις δεν θα σε πιάνουν τα φάρμακα. Είναι και επιστημονικό και επικοινωνιακό και είναι κάτι που πείθει. Ναι. Εντάξει, βέβαια, η προσωπική μου θέση θα ήταν ότι δεν είναι ανάγκη να μανιπιουλάρει τον άλλον τρομοκρατώντας το, είτε για το ένα ή για το άλλο. Συγγνώμη, μιλάω για την ποιότητα του αρρώστου. Ναι, ναι. Δεν θα του φέρω μελέτες και θα του πω, κοίτα εδώ ότι υπάρχει τάδε μελέτη πολυκεντρική που δείχνει αυτό, αλλά νομίζω ότι με απλά λόγια, αν του εξηγήσεις ότι βάζοντας του σε ένα δίλημα ότι παίρνεις την ευθύνη όμως. Αν παίρνεις την ευθύνη και προσέξεις αυτό το πράγμα, το παιδί δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός.
Εάν νιώθεις ότι το παιδί δεν μπορεί να το ελέγχεις ή μένει με τη γιαγιά 5 μέρες και εσύ το βλέπεις να κάθε Σαββατοκύριακο και μπορεί κάτι να γίνει, είναι καλύτερα το παιδάκι να πάρει προφύλαξη για να μην έχουμε τράβαδο. Όταν όμως βλέπεις ένα παιδάκι 5 χρόνια να παίρνει και το παιδάκι να είναι υγιέ ώστε να πετάει, πρέπει εκεί κάπου να συμβάλλεις κι εσύ στο μάζο. Με το επικοινωνιακό λίγο και να κατέβεις εσύ στο. Εάν αυτό μη έχεις απέτηση να έρθει όλος σε εσένα. Επειδή έδωσα μια υπόσχεση. Θα ακούσουμε 5 πράγματα για ένα θέμα που δεν είναι συχνομέν, έχει όμως ενδιαφέρον. Αν έχει ακόμα θέση η χειρουργική αντιμετώπιση στην ευρωπαθή κύστη, η νευρογένεια. Λοιπόν, και εδώ διαγνωσμένο περιστατικό, ένα παιδάκι 5 χρονών με χειρουργηθήσα μυελομηνικοκύλη, με εμπίρετες ουρολιμόξεις. Το παιδί έχει αντανακλαστική ούρηση, την εκούσια ούρησή του δηλαδή, φοράει πάνα μέχρι τώρα συνέχεια, έχει διατάσεις πιελουγκαλικικού άμφου, λαμβάνει χημειοπροφύλαξη, παρόλα αυτά κάνει πολλές. Έχει πολλαπλές θετικές καλλιέργειες ουρών και φυσικά και εμπειρετές ουρολιμόξεις. Νευρολογικά το παιδί, συν την κλινική εικόνα, αυτό που μας δίνει ότι έχουμε μια εικόνα σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Μαντερσμπάχερ, μια εικόνα υπερδραστήριας κύστης αλλά και υπερλειτουργικού εξωστήρα. Δηλαδή, έχουμε σε αυτό το παιδί αυξημένες πιθανότητες να έχουμε και τη συνέργεια. Κάναμε το βιντεο-ουροδυναμικό έλεγχο σε αυτό το παιδί. Φαίνεται χαμηλή χωρητικότητα κύστης, χαμηλή διατασιμότητα, υπάρχει υπερδραστηριότητα. Πολύ σημαντικό αυτό εδώ, η πίεση διαφυγής στο εξωστήρα, 77 εκατοστά στη λυσίδατος. Το παιδί ούρισε το 50%, το άλλο 50% έμεινε μέσα και υπάρχει και αυξημένη εικόνα στο EMG. Το παιδί αυτό εδώ πληρεί ουσιαστικά όλες τις προϋποθέσεις, οι οποίες βάζουν σε κίνδυνο το ανώτερο ροπητικό του. Έτσι, έχει χαμηλή διατασιμότητα, χαμηλή χωρητικότητα, υψηλό detrusor leak point pressure. Έτσι, ξέρουμε ότι αν είναι πάνω από 40%, 40 εκατοστά στήλης ύδατος, έχει 81% πιθανότητα να κάνει νεφρική βλάβη. Και φυσικά αυτή είναι την εικόνα της συνέργειας με το αυξημένο PVR. Τι θα κάνουμε σε αυτό το παιδί? Όλα αυτά τα παιδιά, όλοι οι ασθενείς, ακόμα από την αιωνική τους ηλικία, από τότε που γεννιούνται, πρέπει να ξεκινήσουν διαλείποντες καθετηριασμούς μαζί με αντιχολινεργικά. Και μάλιστα, όσο πιο νωρίς γίνει αυτό το πράγμα, τόσο πιο καλά είναι για αυτά τα παιδιά. Αν ξεκινήσουν άμα τους καθετηριασμούς και θα τους αποδεχθούν καλύτερα, τόσο το παιδί όσο και οι γονείς, θα έχουμε λιγότερες επιπλοκές από το ανώτερο ροπητικό, προφύλαξη της κύστης, χαμηλότερα ποσοστά ακράδειας και φυσικά σημαντικά μικρότερη μειωμένη ανάγκη για να κάνει το παιδί αυτό μελλοντικά μεγεθυντική κυστεοπλαστική. Αυτή εδώ δεν είναι αυτό το παιδί, είναι ένα άλλο παιδί, πραγματικό παιδί. Λοιπόν, το 1976, ηλικία 1 ετών 1,5, έκανε την πιελογραφία, αυτή είναι η εικόνα της πιελογραφίας του, εντάξει. Πιελογραφία, όχι κυστογραφία, πιελογραφία είναι αυτή εδώ. Μετά από 2 χρόνια το παιδί αυτό κατουρούσε με κρεντέ, δηλαδή με αύξηση της κοιλιακής πίεσης. Λοιπόν, έχει παλινδρόμηση εδώ, η οποία είναι 3/2 προς 3/3 βαθμού. Και κοιτάξτε εδώ, μια πολύ ωραία παλινδρόμηση 5 χρόνια μετά, αφού το παιδί αυτό έκανε πίεση την κοιλιά του για να κατουρήσει. Άρα, είπαμε, πρώτα απ' όλα, πριν σκεφτούμε ότι αν έχει νόημα χειρουργική αντιμετώπιση κτλ., βλέπετε, μπορεί να δείτε κάποια περιστατικά τέτοια. Αν δεν τα παραπέμψετε, σίγουρα η αντιμετώπιση είναι διαλείποντες καθετηριασμοί και αντιχολινεργικά. Μπορούμε να δώσουμε αντιχολινεργικά σε αυτά τα παιδιά. Σε αυτό το παιδί δεν βρέθηκε ένα ζωτικό που επιδεινώνει την κατάσταση. Αυτό το παιδί είναι πραγματικό περιστατικό από την Αυστρία, είναι από το 76 όταν βλέπετε. Ναι. Εδώ είναι εμφανέστατο ότι είναι μια κύστη ψηλών πιέσεων. Με τη συνέπεια. Αυτό το παιδί εγώ το είδα το 2007, από το 8. Όχι, δεν σκέφτει μόνο συγγνώμη. Πριν από εσά λέω τι έγινε. Ευχαριστώ, συνεχίστε. Λοιπόν, σε συνδυασμό διαλείποντες καλλιτηριασμοί με αντιχολινεργικά. Τι γίνεται αν έχουμε αντοχή σε αντιχολινεργικά? Το καινούριο τρέντ είναι η αρνητική τοξίνη, το Botox που όλοι ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, καλή αποτελεσματικότητα. Φαίνεται όμως ακόμα και σε αυτά τα παιδιά να μην λειτουργεί, τα παιδιά που έχουν χαμηλή διατασιμότητα. Είχαμε μια εμπειρία επάνω στο Παπαγιωργείο αυτόν τον χρόνο. Κυρίως λειτουργεί σε παιδιά που έχει νευρογενή υπερδραστηριότητα του εξωστήρα. Χειρουργική θεραπεία. Πότε θα προχωρήσουμε σε αυτά τα παιδιά σε χειρουργική θεραπεία? Όταν ουσιαστικά η φαρμακευτική θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική ή όταν δεν είναι ανοιχτή και η φαρμακευτική θεραπεία. Σε αυτά τα παιδιά, τότε ναι, έχει νόημα το χειρουργείο. Και ποιο είναι το χειρουργείο? Η μεγεθυντική κυστεοπλαστική. Ένα ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι πώς θα κάνουμε τη μεγεθυντική κυστεοπλαστική, απλή ή θα κάνουμε και μετεμφύτευση ουρητήρων? Μελέτες δείχνουν και υποστηρίζουν ότι τελικά δεν έχει νόημα να κάνουμε μετεμφύτευση των ουρητήρων, απλά και μόνο η μεγεθυντική αρκεί για να λύσει την κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση και δεν φαίνεται να έχει και σημασία ούτε και το κομμάτι του εντέρου το οποίο χρησιμοποιούμε. Σας ευχαριστώ. Λίγο σύντομα, το τρέχουμε. Πάμε καλά, θα είμαστε στην ώρα μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μια μικρή ένσταση. Δεν κάνει την κρυστογραφία και θα πω γιατί. Εδώ σαφώστατα πρόκειται για δευτεροπαθή μεγαουρητήρα. Μισό λεπτό. Αν είναι παλινδρομών, συμφωνώ ότι δεν έχει καμία ένδειξη να γίνει μετεμφύτευση ουρητήρα. Αλλά άμα είναι αποφρακτή,
πρακτικός λόγω του χαλασμένης ποιότητας του ιστού της κίστης. Εδώ νομίζω ότι επιβάλλεται να γίνει μεγεθυντική με μετεφύτευση στο εντερικό κομμάτι. Ναι, μιλάμε για παιδιά τα οποία ήταν όμως και ζωοδυτική παλινδρόμηση δευτεροπαθής λόγω της υψηλής διατασιμότητας και υψηλής. Δεν μίλησαν για αποφρακτικό. Δηλαδή, μιλάμε για αποδεδειγμένη παλινδρόμηση. Ναι, ναι, όχι αποφρακτικό. Χωρίς να πούμε σε ναι, ήταν βίντεο ουροδυναμικό. Φαινόταν δηλαδή καθώς το γέμι, καθώς γέμιζε κίστη, ξεκινούσε να γίνει και αν η παλινδρόμηση. Τώρα δεν είχαμε εικόνες απ' όλα. Εντάξει, όπως. Άλλη ερώτηση. Όχι.